Πανσέλινος, η Διαβάτη νεύρα με το Ρουβά. Νεύρα ο Αρναούτογλου με όλους. Τι έγινε. Νεύρα. Εγώ είχα νεύρα με το τσάκι μου στο Σεφερλί, το κατέβαζα, έτσι το κατέβαζα. Μια χαρά το σωστάκι και σένα. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα και θέλω να ξεκινήσουμε με την κόντρα που εξελίχθηκε με αφορμή την απονομή των βραβείων, των θεατρικών βραβείων Καρόλου Κουν. Η κυρία Διαβάτη, λοιπόν, ενώ ανέβαινε να πάρει μια δική της τιμητική διάκριση, έκανε μια τοποθέτηση, την ακούσατε ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε ότι τι δουλειά έχουν τα μανεκέν και τα γνωστά και ωραία πρόσωπα να έρχονται στο θέατρο, ότι δεν θα έπρεπε να εξομοιωνόμαστε. Ο Ρουβάς ανταπάντησε από το πόντιουμ που πήγε να παραλάβει το βραβείο. Ότι εγώ το παίρνω αυτό το βραβείο με την ψυχή μου. Μάλιστα και μια κυρία λέει πετάχτηκε από το κοινό και είπε με ποιο δικαίωμα δίνεται το βραβείο σε εκείνον. Και το θέμα είναι ότι η κυρία Διαβάτη, ενώ είχε κάποιες ώρες να επεξεργαστεί τα όσα έγιναν και ουσιαστικά ίσως να στρογγυλέψει λίγο την άποψή της, όταν επανήλθε στο ενικός.gr με μια συνέντευξη, ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένη, ιδιαίτερα θυμωμένη και συνέχισε και πήγε και την τοποθέτησε της ένα βήμα παραπέρα. Είπε δεν μίλαγα για το Ρουβά, αλλά και ο Ρουβάς τελική ανάλυση τι δουλειά έχει να πάρει αυτό το βραβείο. Εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Διαβάτη, υπό την έννοια, καταρχήν αν έχει παρακολουθήσει κανείς την καριέρα της, που ήταν συνήθως, ας πούμε, παράλληλη θα έλεγα με του άντρα της, τον Νικήτα Τζακύρογλου, εγώ τους θυμάμαι παιδάκι στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, ας πούμε, σε υπερπαραγωγές και μιλάμε τώρα για κατάθεση ψυχής σε μια καριέρα. Δηλαδή ο Ρουβάς δεν κάνει κατάθεση ψυχής. Ναι. Από την άλλη μεριά βλέπει τώρα τα σημεία των καιρών και η γυναίκα θέτει ένα θέμα με λίγα λόγια. Νομίζω ότι πραγματικά δεν αφορούσε τον Ρουβά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται, Δημήτρη μου, και θέλει τον Ρουβά και πηγαίνει στην Επίδαυρο να τον δει, στο θέατρο, αγοράζει το δίσκο του. Ποιο είναι το πρόβλημα της κυρίας Διαβάτη και του κάθε ηθοποιού. Θέλω να σας θυμίσω. Να μιλάει, όπως λέει ο Δημήτρης. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν διαφωνεί κανείς. Τέλος, μιλάει η πορεία της. Θέλω να σας θυμίσω βέβαια ποιο ήταν αυτό που συζητήθηκε περισσότερο για την εμφάνιση του Ρουβά στην Επίδαυρο. Καταρχήν, το βρακόπανο. Δεν έχει σχέση, γιατί κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να βρακόπανο. Του δώσουν ένα βραβείο. Άσχετα με το τι είπαμε εμείς. Μάλλον κάτι είδανε και θεώρησαν ότι δικαιούται. Είδανε αυτό που σου λέω, την πάνα βρακάκι. Δεν νομίζω του πρωτοεμφανιζόμενου. Το βραβείο τέλος πάντων του αρχαίου δράματος. Από την άλλη, εμένα μου έκανε εντύπωση. Εγώ τη λατρεύω τη Χρυσούλα Διαβάτη σαν ηθοποιό, την παρακολουθώ και στη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση δύο γυναίκες χορεύουν, ήταν συγκλονιστική. Μου έκανε εντύπωση το ξέσπασμά της, γιατί στο μυαλό μου την έχω λίγο σαν πιο γλυκιά, που ανοίγει ξέρεις μια αγκαλιά και τους έχει όλους μέσα. Μου έκανε πιο μαμά ρε παιδάκι μου την είχα. Κατάλαβα πως το λες και δεν θα διαφωνήσω. Κατάλαβες, μου βγάζει αυτό το πιο γλυκό. Επίσης. Δεν σ' αρέσει ο Ρουβάς. Δεν φταίει ο Ρουβάς για τα προβλήματα όλου του κόσμου. Δεν δηλαδή που μας αποβλάκει. Έκανε μια γενικότερη τοποθέτηση ότι μας αποβλάκωσαν και ότι τα πρότυπα τα οποία προσπαθούν. Δεν μπορεί να πει ρε παιδιά ότι όσοι μπαίνουν στον χώρο κάνανε είναι σημείο των καιρών εκτός από το Ρουβά που ήταν καταπληκτικό στις Βάκλες. Γιατί έτσι θα ήταν πιο παρανοϊκό. Ήθελε να τοποθετηθεί γενικά αυτά που είπε όλα, ότι μας αποβλακώνουν και τα λοιπά. Ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν starlets και stars αυτού του επίπεδου και του μεγάλου. Είχε δίκιο. Δεν ήθελε να τοποθετηθεί για το Ρουβά συγκεκριμένα. Όχι, κάνει λάθο. Απλά πήρε την μπάλα και το τέλο τη συνέντευξη στο ενικό. Ενώ στην αρχή διαχώρισε τη θέση τη και είπε δεν το έλεγα για το Σάκη Ρουβά. Όταν το έκανε πιο συγκεκριμένο, είπε όχι. Και ο Ρουβά από μόνο του να το τραβούσε και τα λοιπά. Αυτό δεν μπορεί να πει όλοι όσοι μπαίνουν στον χώρο τη υποκριτική δεν είναι καλοί, έχουν αποβλακώσει τον κόσμο. Είναι σημείο με την ίδια έννοια εκτό από ναι, παιδιά, με την ίδια έννοια και οι ηθοποιοί μπαίνουν στο κομμάτι τη παρουσίαση ενώ δεν έχουν σπουδάσει δημοσιογραφία. Οι ηθοποιοί τραγουδάνε, οι τραγουδιστέ παίζουν. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Δημήτρη, το θέατρο. Το ταλέντο δεν γνωρίζει τα μπέλε. Οι ταλαντούχοι δεν γνωρίζουν. Εντάξει, αλλά έκανε μία φορά μια εμφάνιση σε αρχαίο δράμα και πήρε το βραβείο. Μπορεί και τι να πούνε οι άλλοι που έχουν φάει τα γυαλιά. Μπορεί να ξέρει, οι άλλοι μπορεί να μην αξίζαν. Όλοι οι ηθοποιοί τη αρχαία. Τι να πω, παιδιά, πραγματικά. Να αναφέρω τα φαινόμενα. Καταρχήν ο Ρουβάς. Καταρχήν ο Ρουβάς δεν έπαιξε στην Επίδαυρο. Δεν τον αφήσανε πέρσι, δεν τον αφήσανε πέρσι να παίξει στην Επίδαυρο. Δεν αναφέρει ότι έπαιξε στην Επίδαυρο. Αλλά το βραβείο το δεύτερο. Δεύτερον, η σκηνή είναι μεγάλη και αν δεν σε χωράει, θα σε φτύσει και θα σε πετάξει. Και τρίτον. Συγγνώμη πως ακούσεις την κυρία Διαβάτη, αυτό το σχόλιο για μένα είναι ρατσιστικό. Δεν μίλησε για ηθοποιούς οι οποίοι είναι απέδευτοι και αμόρφωτοι. Ότι αν δεν αξίζει, ρε φίλε, θα σε πετάξει. Στην μέση τη παράσταση θα σε κατεβάσουν κάτω. Στο τέλο. Και επίση δεν θα πάρει το χειροκρότημα. Και να τελειώσω και να τελειώσω και να τελειώσω. Και να μην αυτό το σχόλιο τη κυρία Διαβάτη ήταν ρατσιστικό. Μισό λεπτό. Γιατί να μην λίγο στη σκηνή που θα σε φτύσει. Πανσελίνο, μισό λεπτό. Να μην είμαστε. Άσε μα να συζητήσουμε λίγο καλέ.
Λύσαξες κι εσύ. Λοιπόν, αυτό το σχόλιο της κυρίας Διαβάτη μου κάνει ρατσιστικό, γιατί δεν μίλησε για ανθρώπους οι οποίοι είναι απέδευτοι. Να τελειώσω. Εσύ είδες από τότε τον Ρουβά να παίζει αρχαίο θέατρο κάθε χρόνο. Ναι, εγώ παίζω θέατρο κάθε χρόνο. Όχι, ο Ρουβάς δηλαδή δεν τον έφτιαξε το αρχαίο θέατρο, ότι από τότε κάνει καριέρα εκεί. Εγώ άκουσα για τις Βάκλες ότι είχε κόσμο πάρα πολύ, ότι πήγε καλά, εισπρακτικά και καλλιτεχνικά. Έχει καλές δημόσιες σχέσεις, πολύ ισχυρές γνωριμίες. Τι θα πει. Όλες οι παραστάσεις. Για πήγαινε στο ηρώδιο παίξε. Θα βρούμε και μια συνωμοσία πίσω από το ότι πήγε καλά ο Σάκης Ρουβάς, ότι υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα να τον στηρίξει. Δηλαδή ότι τι πήγαινα στην κάθε πόλη όπου πήγαινε η παράσταση. Να σας πω λίγο. Ξανακούστε τη δήλωση της κυρίας Διαβάτη. Και σας επαναλαμβάνω. Η κυρία Διαβάτη μίλησε για ανθρώπους όμορφους και για ανθρώπους μανεκέν κτλ. Ναι. Δεν είπε ούτε για ανθρώπους οι οποίοι είναι αμόρφωτοι, ούτε για ανθρώπους οι οποίοι είναι απέδευτοι κτλ. Μίλησε για συγκεκριμένους ανθρώπους. Η κυρία Διαβάτη Δημήτρη. Είναι ένα ιερό τέρας. Είναι ένα ιερό τέρας και κανείς δεν είναι ιερό τέρας, αλλά είναι άστοχο αυτό. Δεν έχει καμία σχέση. Εσύ γιατί θίγεσαι, μίλησε για όμορφους. Δεν είσαι.